Καλωσορίζω στον ετήσιο χορό του Καμοπύλου και γιορτή της Κουδιάς του συλλόγου μας. Έχουμε κοντά μας τον Δέλτα Σίγμα και τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Αντώνη Γιαννουλάκη, ο οποίος... θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι συμπατριώτες, φίλοι και φίλοι, κύριε Λιμενάρχα, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Οροπού, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε των Ομοσπονδιών και των λοιπόν πολιτιστικών σωματείων, αγαπητοί συνάδελφοι Πρόεδροι όλων των συλλόγων και λοιπόν σωματείων, αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη γενική ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Κυρίες και φίλοι, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας εκδήλωση, μια γιορτή που διοργανώνουμε με πολύ κόπο αλλά και με μεράκι. Σύζομο το Δέλτα Σίγμα και εγώ είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Έχω την εξαιρετική τιμή ως πρόεδρος των Ρητών του Οροπού και της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή των 9 πρώτων δήμων και 9 κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου τώρα, να εκπροσωπώ το σύλλογο μας, ο οποίος είναι οργανωμένοι στον πολιτιστικό σύλλογο τον γνωστό τίτλο «Η Μεγαλόρισσος». Έχω την ευθύνη και την άμεση βέβαια συμπαράσταση των συμβούλων και συνεργαστών και όλων του Δέλτα Σίγμα τη σημερινή εκδήλωση γιορτή και υποστήριξη και απόσταση της Κουδιάς, η οποία γίνεται για τρίτη χρονιά με απόλυτη επιτυχία και χάρη στη δική σας παρουσία. Σε αυτά τα πλαίσια, ο σύλλογό μας είναι ο πρώτος κοινωνικός σύλλογος που διοργανώθηκε στον Οροπό και στη γύρω περιοχή και συνενώνει όλους τους κοινωνικούς τους φέτος για τρίτη χρονιά, αναδεικνύει στους αποδήμους Κρήτας και στους πολλούς φίλους μας ότι ο τρόπος παραγωγής της Κουδιάς, εκτός από ότι πρέπει να μαθαίνουν οι νεότεροι, θεωρούμε χρέο μας να τους μεταφέρουμε τις παραδόσεις μας, γιατί είναι οι ρίζες της πατρίδος μας. Στην Κρήτη η παραγωγή της αποτελεί ιεροτελεστία, κοινωνική εκδήλωση και ένα δυνατό εργαλείο επικοινωνίας. Η Δυτική Συγκουδιά δεν είναι απλά ένα τοπικό προϊόν, είναι η ταυτότητα μιας κουλτούρας. Εκφράζει την παράδοσή μας και την κρητική φιλοξενία. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει οποιοδήποτε σε ένα σπίτι κρητικό και να μην την προσφέρουν στη Κουδιά. Για τον επισκέπτη που θα παραδοθεί σε ένα κοκάζανο, είναι μια μοναδική εμπειρία που σπάνια και σίγουρα δύσκολα θα ξεχάσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, κρητικούς και μη, γιατί παρόλο που τους οικονομικούς σκοπέλους που αντιμετωπίζει η χώρα μας και μας έχει αγγίξει όλους, ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και είστε σήμερα κοντά μας. Ευελπιστώ η σημερινή μέρα να μας κάνει να ξεχάσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας και να χαρούμε όλοι μαζί χορούς από όλη την Ελλάδα και να απολαύσουμε παραδοσιακά εδέσματα από την Κρήτη. Τελειώνοντας ειλικρινά, μας συγκινήσετε η μαζική προσέλευσή σας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας μείνει αξέχαστο αυτό το μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας και σας ευχαριστούμε καλή διασκέδαση. Καλή διασκέδαση. Το Δέλτα Σίγμα είναι μπροστά μας. Είμαστε 16 άτομα, το Δέλτα Σίγμα είναι όλοι επιστήμονες. Τα νέα κριτικά είναι νέα κριτική, ατόφια από την Κρήτη, γεννημένη και αναδεμένη στην Κρήτη. Είμαστε όλοι κοινωνικοί, το Συμβούλιο μας είναι αγαπημένο, αλλαγές και γι' αυτό πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε να πάμε μπροστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.
Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Στέλιο Μπικάκη, να έρθει να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, καλό μήνα. Μιλάω και σαν γιατί είμαι χαρούμενος για την πλάτη τη δεύτερη μιλότητα, είμαι καταβολής κριτικός και εγώ, το λέγεται το πρόβλημα μου. Θα σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, τις ευχαριστίες μας για αυτή την πραγματικά πολύ ωραία εκδήλωση και σας και στο Συμβουλίο που έχετε καθιερώσει και έχει γίνει θεσμός, λέω, στον Ευρωπό και έχετε καταφέρει να μεταφέρετε την ποινή αυτή του πολιτισμού και της παράδοσης στον τόπο μας, να τον γνωρίσουμε από κοντά και οι υπόλοιποι φίλοι μας που δεν μπορούν και όπως αναφέρατε και εσείς λόγω των οικονομικών δυσκολιών που υπάρχουν αυτή την εποχή να επισκεφθούν την Κρήτη μας για να δουν από κοντά αυτό το δραματικό πολύ ωραίο και από το καλό που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
ο πρόεδρος των Καρδανιανών, Ισυριανών, Καρδανιανών, Εθήμης, Αθηνών, Πειραιός, κύριος Γιάννης Καρδέλη. Γεια σου κύριε Γιάννη. Ο πρόεδρος του εξοριστικού συλλόγου εκπαιδευτικού θέλει κύριος Γεώργιος Θεοδωρόπουλος. Η πρόεδρος του πρωτιστικού συλλόγου Σκάλας Οροπού, κυρία Βασιλική Βλάχου. Ευχαριστώ, κυρία Βλάχου. Ο πρόεδρος του συλλόγου Αποστράτων Αξιωματικών Αγώνας, κύριος Κωνσταντίνος Κασιφής, ο οποίος μας θυμάει πάντοτε με την παρουσία του. Η πρόεδρος του Συλλόγου Χανιωτών Λεχανοπαιδείου Αττικής, κυρία Αθανασία Περάκη. Ο πρόεδρος του Εξαρτητικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Καλάμ Αττικής, κύριος Γεώργιος Λατής. Ο έφορος του Ναυτικού Ομίλου Χαρκουτσίου, κύριος Εμμανουήλ Κοκκινάκης. Γεια σου κύριε Κοκκινάκη. Ο αντιπρόεδρος του Εξαρτητικού Συλλόγου Άγιος Κωνσταντίνος, κύριος Αντώνης Καζάλης. Γεια σου κύριε Αντώνη. Η πρόεδρος του Εξαρτητικού Πρωτιστικού Συλλόγου Οικολογικού Άγιος Νικόλαος, κυρία Εμιλία Ζεάκη. Καλησπέρα, Ζεάκη. Η πρόεδρος του Πρωτιστικού Συλλόγου Σκάλος Οροπού και ο πρόεδρος του Εξαρτητικού Συλλόγου Νέος Οροπός, κύριος Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Η πρόεδρος του Συλλόγου Παιδιάς Καρπουτσίνη, κυρία Γεωργίου Πρεζεράκος. Συγγνώμη, επαναλαμβάνω. Ο πρόεδρος του Εξαρτητικού Συλλόγου Νέος Οροπού Παιδιάς Καρπουτσίνη, κύριος Πεζεράκος, είναι καινούριος, Γεώργιος και Μασαρίκης. Η πρόεδρος του Εξαρτητικού Συλλόγου Παιχτής Σκάλας, κυρία Ματούλα Δεμέστηκα. Ο πρόεδρος του Εξαρτητικού Συλλόγου Νέας Πολιτείας, κύριος Ελευθέριος Παπάζοβλου. Καλησπέρα σας κύριε Παπάζοβλου και σας καλωσορίζουμε στο σύνδεγό μας. Και Ελληνικής Γυμναστικής Άλμα Οροπού, κύριος Ευάγγελος Ανδρεδάκης. Νέος σύλλογος. Σας αναγνωρίζουμε στην οικογένεια του συλλόγου. Ο πρόεδρος του Εξαρτητικού Συλλόγου Άγιος Γεώργιος Παραλίας Αυλίδας και Τοπικής και Τοπικός Σύλλογος, κύριος Νικολαράκης Γιάννης. Άγιος Ιωάννης Αθηνών, Επαρχία Σαμαρίου και Νομού Δεθύνης, κυρία Κυριακή Γιαννουλάκη. Γεια σου ξαδέρφη. Ο πρόεδρος του Εξαρτητικού Συλλόγου και Πρωτιστικού Συλλόγου Ακροτήρη, κύριος Γεώργιος Παναγόπουλος. Καλησπέρα κύριε Παναγόπουλε. Και πρόεδρος Συλλόγου Ομοσπονδίας Οροπού. Είναι ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οροπού. Η έφορος του Συλλόγου Πνοή Αμαρουσίου, κυρία Πόπη Μαντή. Ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Βρυσών Καρδακίου, το κέντρος κύριος Νικόλας Περνάκης. Γεια σου κύριε Περνάκη. Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Κρητών Γέρα Καπαλίνης, κύριος Λεζάκης Γιώργος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Εγάλεο, κύριος Ανδρέας Κισαρχάκης. Σε ευχαριστούμε κύριε Κισαρχάκη για την ευγενική εκχειρονομία που κάθε χρόνο μας καλέσατε στον όμορφο σύλλογό σας. Ο πρόεδρος του Εξαρτητικού Συλλόγου Αγία Παρασκευή, Σπυρίδων Κωστέλος. Καλησπέρα σας κύριε Στέλο. Ζητούμε συγγνώμη αν ξεχάσαμε κάποιους ή είχαν έρθει στην αντίληψή μας και παρακαλούμε να έρθουν στη γραμματεία μπροστά στην πόρτα να ανακοινώσουν το όνομά τους για να τους εκφωνήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή διασκέδαση. Συνεχίστε.
80-88-79 εμποδίζει στην είσοδο του ναυτικού ομίλου. Δάτσια. Με τη δική σου λάμψη.
τελικά το καλωσόρισμά μας στην κυρία Πρόεδρο του Μορφωτικού Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Καλαμαντικής Μπέσκα, κυρία Νότα Γιάνγκου, που πάντα μας θυμάμαι την παρουσία της και έχουμε άψογη συνεργασία. Επίσης, μας θυμάμαι την παρουσία της ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Εύξηνος Φόντος, ο κύριος Βασίλης Φοριάρης. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Την παρουσία της ακόμα μας τιμούν γιατροί στην περιοχή μας. Είναι η κυρία Νεκταρία Παπουτσάκη, φυσικοθεραπεύτρια, ο κύριος Αληφεράκης Ευάγγελος, ο κύριος Γενικός Χειρούργος, η κυρία Γενικός Χειρούργος Γούλα Ελένη, Χειρούργος Οδοδίατρος είναι η κυρία Γούλα Ελένη, η κυρία Κοντεκάκη Μαρία Εστικικός, κοσμετολόγος. Επίσης θέλω να σας πω ότι οι πιστολιές που ακούγονται είναι ψεύτικες. Οπότε μην ανησυχείτε. Άσφαλες που λέμε στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
σαν να μπορούν να το λοφονήσουν.